Επιστρέψαμε λοιπόν φίλε και φίλοι για να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση, την αυτοδιοικητική ατζέντα για έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Κρήτης και έναν από τους πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης με πολλές δυνατότητες, με πολλές προκλήσεις, με πολλά προβλήματα, με πολλά τα οποία θα έχει τέλος πάντων στο τραπέζι του από την πρώτη κιόλας μέρα ο νέος δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης και να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση, την τιμή να Χαρά μιλήσουμε μας. για το Δήμο μα. Χαρά μα, κύριε Δοξαστά. Και άλλωστε, ξέρετε ότι εγώ είμαι και τη Κερσονήσου. Άρα κατανοείτε ότι Η και, και ω δημότη. μεγάλη τιμή. Ω δημοσιογράφο. Σαν να εξέφων, λοιπόν. μέλο τη κοινωνία ah, Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Δεξαστάκη. Λοιπόν, ορκιστήκατε. Από 1η-1η24 αναλαμβάνετε και επίσημα α, τα, τα καθήκοντα. Πριν πάμε όμω σε αυτό και στην αλλαγή σκητάλη που έχουμε στο Δήμο Χερσονήσου, επειδή στην περιοχή τώρα της, α, του, του Δήμου σα και συγκεκριμένα στα Μάλια, η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία είναι ανάστατη μετά και από αυτό το σοβαρό αιματηρό επεισόδιο στον στο Γκάζι. Τρεις, τρία νέα παιδιά κάτοικοι. Του Δήμου Χερσονήσου, τώρα δίνει μία μάχη για τη ζωή του και φαντάζομαι ότι η εικόνα που έχετε κι εσεί είναι ότι η κοινωνία συνολικότερα εκεί αυτή την ώρα είναι αναστατωμένη. Είναι αλήθεια. Βιώνουμε μία τραγικότητα. Υπάρχει ένα βουβό πόνος στην κοινωνία του Δήμου μα. Εξέχοντα μέλη τη κοινωνία, απρόκλητα, αδικαιολόγητα, χωρί λόγο, βρεθήκαν να διακινδυνεύει η ζωή του. Η προσευχή όλων μα, βέβαια, είναι κοντά του. Πιστεύομαι. Ότι θα ξεπεράσουν τελικά το πρόβλημα. Αλλά είδατε ότι η σημερινή κοινωνία, πώ εκδηλώνεται πολλέ φορέ από παραβατικού ανθρώπου, χωρί να υπάρχει πρόκληση, χωρί να υπάρχει λόγο να συμβαίνουν τέτοιε τραγικότητε, για σήμαντε αφορμέ. Και από ό,τι διαπιστώνουμε τελικά, τα παιδιά, χωρί να έχουν δημιουργήσει το παραμικρό, βρεθήκαν σε μία λάθο στιγμή, σε ένα λάθο χρόνο. Και έτυχε δυστυχώ αυτή να πληρώσουν αυτό το βαρύτατο τίμημα. Που και ξανά λέω, εύχομαι να ξεπεραστεί και οι οικογένειές τους και όλη η κοινωνία να ηρεμήσουμε, γιατί πραγματικά μας έχει αναστατώσει αυτό το πρόβλημα. Έτσι, οι ευχές μας τους συνοδεύουν. Πάμε λοιπόν στα, στα αμυγό αυτοδιοικητικά, κύριε Δοξαστάκη. Ε, έλεγα στην εισαγωγή ότι πολλά είναι στο τραπέζι του, του νέου Δημάτων του Χερσονήσου. Δεν ξέρω αν εσεί ήδη έχετε βάλει μια προτεραιοποίηση σε αυτά που πρέπει να γίνουν στο Δήμο και στην περιοχή. Γνωρίζω ότι καθημερινά βρίσκεστε και στο, στο, στο Δημαρχείο και ενημερώνεστε, και φυσικά παίρνετε και όλε τι πληροφορίε που πρέπει. Αυτό είναι απαραίτητο. Επίση, πρέπει να σα πω ότι η αυτοδιοίκηση που έχει να διαχειριστεί πλήθο δημόσιων τοπικών υποθέσεων, από το μικρό, το μεγάλο, το καθημερινό, το αναπτυξιακό πρόβλημα του Δημότη, οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνει ένα πολύ σοβαρό σχεδιασμό, να θέσει προτεραιότητες, να υπάρξει οργάνωση και κυρίω καταγραφή των δυνατών σημείων του Δήμου, πλήρη προσέγγιση. Όλων των προβλημάτων που είναι πάρα πολλά σε εμά, είναι μια ζωντανή περιοχή. Είναι ένα δυναμικό Δήμο, έχει πολύ δυνατά χαρτιά. Όμως αυτός ο Δήμο έχει ένα δυναμικό στον ψηφιακό τομέα που είναι πάρα πολύ ισχυρό, είναι από του τουριστικούτερου Δήμου τη χώρα. Έχει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία με τι δύο πλευρέ και εκφάνσει που παρουσιάζει η φυσιογνωμία και η οικονομία του, με ένα τεράστιο πολιτιστικό και φυσιολατρικό απόθεμα και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς με κάποιες αρχές τις οποίες ευθύς εξ αρχής είπαμε στους δημότες και δεσμευτήκαμε την ημέρα της ορκομοσίας μας ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ακέραιο γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσεγγίζει τα προβλήματα των δημοτών θέλω να σας πω ότι εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στον άνθρωπο. Για μα η προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων είναι προτεραιότητα. Θα υπάρξει αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων πόρων θα υπάρξει ενεργοποίηση της συμμετοχής του πολίτη που θεωρούμε πάρα πολύ απαραίτητη, χρήσιμη και κρίσιμη, γιατί δεν αρκεί το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά όλοι μαζί από κοινού μπορούμε να πάμε τα πράγματα μπροστά. Θα επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και βεβαίω να οργανώσουμε το εσωτερικό του Δήμου, το διοικητικό μηχανισμό, ώστε να έχει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία πάντα προ όφελο των πολιτών. Συμμετοχή των δημοτών, με ποια έννοια. Η συμμετοχή των πολιτών δεν πρέπει να περιορίζεται και να αρκείται μόνο στην έκφραση του εκλογικού δικαιώματο μία φορά την πενταετία, που τώρα πλέον είναι πενταετία η δημοτική περίοδο, αλλά μέσα από τους διάφορους συλλόγους επαγγελματικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, μορφωτικούς ή ακόμα από την πρωτοβουλία των πολιτών, θα πρέπει ακολουθώντας την γραμμή ή αν θέλετε τη χάραξη της στρατηγικής που θέτει η τοπική αρχή, να εξειδικεύεται mm. από τα κάτω προς τα πάνω, να τροφοδοτούν τη δημοτική αρχή με προβληματισμό, να αναδεικνύονται τα προβλήματα, να έρχεται σε επαφή η δημοτική αρχή με τους πολίτες μέσα από διαδικασίες λογοδοσίας απολογισμού. Mm. Αλλά και ανοιχτά δημοτικά συμβούλια δηλαδή. και ανοιχτά δημοτικά συμβούλια και λαϊκές συνελεύσεις ανοιχές. στους οικισμούς. Mm. Και θέλω εδώ να διατυπώσω την άποψη που αποτελεί και δέσμευσή μας ότι θα υπάρξει δημοτική αποκέντρωση, δηλαδή... Όλε οι δημοτικέ ενότητε με τα δημοτικά καταστήματα θα λειτουργούν. Οι κοινότητε οι οποίε θα έχουν και προπολογισμό και αρμοδιότητε και ρόλο θα στηριχτούν από τη Δημοτική Αρχή, γιατί θεωρούμε ότι όταν το πρόβλημα λύνεται επί τόπου και η δαπάνη είναι λιγότερη και αποτελεσματικότερα αντιμετωπίζεται. Mm -hmm. Άρα τα, τα τηλέφωνα, κύριε Δοξαστάκη, τα τηλέφωνα του, του Δήμου θα είναι διαθέσιμα συνεχώ. Γιατί ξέρετε, αν ένα δημότη έχει παράπονο σε κάτι, είναι πώ θα καταφέρει να βρει την αρμόδια υπηρεσία α, για τη λάμπα που πρέπει να Σωστά. αλλάξει στο, στο δρόμο ή μέχρι και σε πιο σοβαρά ζητήματα, ότι πώς θα καταφέρει να έρθει σε επικοινωνία με, με το Δήμο. Θεωρώ ότι το στίχημα πέραν του αναπτυξιακού προτύπου και προγραμματισμού που θα κάνει μια δημοτική αρχή είναι πώ θα μπορέσει να δώσει άμεσε λύσει σε καθημερινά ζητήματα. Να υπάρξει αυτή η οικειότητα, η εύκολη προσπέλαση, η εύκολη πρόσβαση, η καλή εξυπηρέτηση, η μη ταλαιπωρία του δημότυπου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ όμω ότι και με τι τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών σήμερα μπορούν πραγματικά και υπάρχει μια δεξιότητα σε πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Υπάρχουν βέβαια και οι υπερήλικε, οι άνθρωποι ανήμποροι, οι αδύναμοι, που μέσα από του κοινωνικού θεσμού, την κοινωνική πρόνοια του Δήμου, αλλά κυρίω τη διοικητική υποστήριξη με τον υπάλληλο, ο οποίο θα είναι επιφορτισμένο για την εξυπηρέτηση αυτού του τμήματο του πληθυσμού, θα μπορέσουν και αυτοί να ικανοποιήσουν τι όποιε ανάγκε, να επιλύσουν τα όποια προβλήματα. Γι', αυτοί, γι αυτό είναι η Σύγχρονη αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση ένα θεσμό κοντά στον πολίτη, δίπλα στον πολίτη. Η αρχή τη εγκύτητα του υπαγορεύει και του επιτρέπει να επικοινωνεί μαζί του και να του δίνει λύσει σε όλα τα προβλήματα. Και μάλιστα πολλέ φορέ είναι και το ανάγχωμα απέναντι στην κεντρική διοίκηση, γιατί εκεί αισθάνεται οικία ο πολίτη, ασχετά αν είναι αρμόδιο ο δήμαρχο. Θα πρέπει να πάει να πει τον πόνο του να ζητήσει τη <χαι> λύση ή αν θέλετε να ενώσει τι δυνάμει του για λύσει προβλημάτων που απασχολούν την το σύνολο της κοινωνίας, θα έλεγα. Έχετε στόχο να γίνει και ο, και ο Δήμος και οι υπηρεσίε του πιο έξυπνε, πιο ψηφιακά πιο έξυπνε Ενώ, γιατί έχουμε δει παραδείγματα δήμων σε ολόκληρη την χώρα, όπου έχουν κερδίσει το στίχημα αυτό της, α, α, του ψηφιακού εξυγχρονισμού και πώς αυτό έρχεται τελικά και πιο κοντά στο Δημότη. Μα αυτό είναι θεωρώ αναγκαία συνθήκη. Ένα Δήμο όπω ο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίο είναι ξεοστρεφή, ο οποίο πρέπει, mm. πρέπει να είναι πρωταγωνιστή, ο οποίο πρέπει να είναι δυναμικό, αλλήμον αν δεν αξιοποιήσει αυτέ τι τεχνολογίε, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και την τουριστική προβολή, την επικοινωνία, να γίνει φιλικό, να γίνει δεχτικό, να είναι εύκολα προσβάσιμο και θεωρώ ότι με αυτή την εξωστρέφεια που διακρίνει και με την κοινωνία η οποία είναι και που πολιτισμική εκεί στην περιοχή, μπορούμε να εμπλουτίσουμε όλε αυτέ τι υπηρεσίε και να καταστήσουμε όντω το Δήμο ένα πολύ δυναμικό οργανισμό, ο οποίο θα είναι φιλικό, οικείο, αποτελεσματικό, θα μπορεί ο άλλο να ζήσει. Και υπάρχουν πολλέ κατηγορίε πληθυσμού που ζητούν και επιζητούν και δικαίω και δικαιολογημένα να λύσουμε προβλήματα που αφορούν τα παιδιά, τη μητέρα, την απασχόληση, τον ελεύθερο χρόνο, τι παιδικέ χαρέ που δυστυχώ δεν υπάρχουν. Είναι άφαντε, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι αλήθεια και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα. Είναι αυτή η συγκυρία που ήδη υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία να εκπονήσει το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, γιατί η χωροταξία είναι αυτή που καθορίζει όλα αυτά mm -hmm. τα οποία προηγουμένω παραθέσαμε και συζητούμε. Χωρί σωστή πολεοδομήση, χωρί χωροταξία, δεν μπορεί να δώσει λύσει στι σύγχρονε ανάγκε και ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυτή η πυκνότητα, αυτή η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων, κυρίω στην παράκτεια ζώνη. Mm -hmm. Αυτή η ζώνη μπορεί να είναι δυναμική, μπορεί να είναι προσωδοφόρο με τα τόσα ξενοδοχεία που υπάρχουν, μία αχτή η οποία είναι περίπου 35 χιλιόμετρα, αλλά έχει και πλήθο αρνητικών εκδηλώσεων, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, να. πολιτιστικών που πρέπει να τα δούμε. Λεπτή ισορροπία αυτή τώρα, κύριε πάρα πολύ. Δηλαδή να υπάρχει μια ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη με του ρυθμού που υπάρχει στην, στο Δήμο Χερσονήσου, χωρίς όμως την ίδια ώρα να γίνεται καταπάτηση των τρόπων με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, έτσι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό και χρειάζεται να γίνει με πολύ γρήγορο τρόπο και δυναμικό αυτή η αναστροφή, και επίσης θα πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας, να γυρίσουμε το προσανατολισμό μας προς την ενδοχώρα, η οποία μπορεί να σηκώσει και να αντιστρέψει αυτή την εικόνα και να τροφοδοτήσει με ένα διαφορετικό δυναμικό και μια νέα κουλτούρα ανάπτυξης, να στηρίξουμε τον αγρότη, να μείνει ο πληθυσμό εκεί, να υπάρξει ίση κατανομή και ίση παροχή υπηρεσιών, και θα έλεγα εγώ αυτό το οποίο ζήτησαν καθ' όλη την προεκλογική περίοδο όλοι οι δημότε, μέσα από μια δημοτική σύγχρονη συγκοινωνία, να μπορεί ο επισκέπτη και να μπορεί κυρίω ο κάτοικο να έχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου. Το έχει ανάγκη από πλευρά κοινωνική, το έχει ανάγκη από πλευρά εξυπηρέτηση και αν θέλετε είναι το ζητούμενο σήμερα η κοινωνική προσβασιμότητα, αλλά και αυτή η καθ' αυτή η προσβασιμότητα είναι στοιχεία που ανοίγουν τις ορίζοντες των ανθρώπων, δημιουργούν ισορροπία στην ανάπτυξη των κοινωνιών, των πολιτών και αισθάνονται όλοι ότι ζουν στον ίδιο δρόμο. Άρα θα, από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα δούμε να δρομολογείται είναι η δημοτική συγκοινωνία. Έτσι, είναι έτσι, πολύ σκοινωνία. βασικό και το επιδιώκουμε και μάλιστα με σύγχρονα μέσα, με ηλεκτρονικά ναι. αυτοκίνητα που δίδεται η δυνατότητα πλέον στους Δήμους να τα αποκτήσουν. Ήδη είμαστε σε μια διαδικασία τέτοια και θεωρώ ότι με ένα σωστό σχεδιασμό με κατάλληλε προσεγγίσει και στο κυκλοφοριακό αλλά και με συγκοινωνικέ μελέτε, αυτό θα μπορέσουμε mm. να το δώσουμε γρήγορα στου δημότε mm. μα. Επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι εκείνο του Δήμου, το οποίο δεν είναι στο αμυγό παραλιακό μέτωπο Σωστά. ή στο τουριστικό μέτωπο, είναι οι αγρότε, είναι η αγροτική δραστηριότητα ή ενδεχομένω και η τουριστική δραστηριότητα, αλλά στο πιο ορεινό κομμάτι Σωστό. του Δήμου, που και εκεί υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να φανταστούμε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίε για να υπάρξει έτσι μια ισότιμη αναπτυξιακή στήριξη σε αυτέ τι περιοχέ πέραν της παρουσίας του κατά τόπο αντιδημάρχου που θα οριστεί και θα έχει την ευθύνη και για την ενδοχώρα και στην περιοχή της Λαγκάδας και της Ενότητας Επισκοπής θα υπάρξουν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια τα οποία θα είναι προσανατολισμένα στη φυσιογνωμία αλλά και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τελευταία στο περιβάλλον όπως το φράγμα από Σελέμη λέμε mm. που έχει δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα η περιοχή της Ενότητας Επισκοπής η οποία διακρίνεται και ασχολείται με το πρωτογενή τομέα, να στηρίξουμε τους αγρότες, να ενημερώσουμε τους αγρότες, να παραμείνει ο πληθυσμό εκεί, να δώσουμε έργα τα οποία θα βελτιώσουν, αν θέλετε, και την οικονομία αλλά και τη διαβίωση των ανθρώπων εκεί και αυτά μόνο με έργα συγκεκριμένα που αφορούν την ίδρυση, την αποχέτευση, το περιβάλλον, τον ελεύθερο χρόνο και χώρο τον οποίο έχουν ανάγκη, την οριοθέτηση των οικισμών, την ανάδειξη των οικισμών, την ταυτότητα αυτών των οικισμών που μπορεί να είναι χώροι επισκέψιμοι από του παρεπιδημούντε στην περιοχή, ξένου κατά το πλήστον, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει αυτή η διάχυση τη οικονομική δραστηριότητα και κυρίω ο πρωτογενή τομέα να διασυνδεθεί με τον τουρισμό, που αυτό είναι το ζητούμενο. Και να διατίθενται τα προϊόντα, αλλά και να υπάρχει μια άλλη δραστηριότητα και, στο δήμα. Και με το νέο δεδομένο που το οποίο είναι διόλου ευκαταφρόνητο το ε, κ. Ξεστάκη, η Δημαρχία σου ότι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο Καστελίου. Πάρα πολύ Αυτό ε, ε, τεράστιο κοντά ο Δήμος δεδομένο. και ο θα ήθελα όμω εδώ, αφού δίνεται η ευκαιρία, αυτή την περίοδο θα εκδηλωθούν τρία πολύ σημαντικά πράγματα στο Δήμο. Είναι το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, είναι ο ΒΟΑΚ, ο οποίο θα συνεχίσει με τον Άγιο yeah. Νικόλαο, και είναι και η επένδυση τη ΡΕΤΣ στην πρώην Αμερικανική βάση γουρνών. Και τα τρία αυτά έργα θα τροφοδοτήσουν με πολλαπλασιαστικέ θετικέ επιδράσει στην οικονομία τη yeah. περιοχή. Θα πρέπει όμω και εμεί, ω Δημοτική Αρχή, ω κοινωνία, να δούμε τι τυχόν δυνάμει αρνητικέ που θα επηρεάσουν αρνητικά τον τόπο, πώ θα τι αντιστρέψουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέρημνα, ούτω ώστε ο Βόα, Κυράκλειο Χερσόνησο να μην καταστεί ένα κλειστό δρόμο, ένα αστικό δρόμο, γιατί φοβάμαι ότι χωρί μέσο σταθερή τροχιά, με τόση κυκλοφορία που θα δεχθεί από την 1η-1η 27, αν δεν με έρημνα και ένα αλλακτική λύση σύνδεση, όχι μόνο από τα πεζά, αλλά ίσω και επισκοπή, σμάρι κλπ. Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, βέβαια. Οι Υπάρχουν οδικέ αρτηρίε εκεί, κύριε Δοξαστάκη, οι οποίε θα επιβαρυνθούν σημαντικά. Η Ηράκλειο-Χερσόνησο θα είναι αδιέξοδο. Έτσι. Και θα είναι αδιέξοδο γιατί θα πρέπει τα λεωφορεία που θα κουβαλάνε του ξένου, τα βυτεία τα οποία θα τροφοδοτούν με καύσιμο το που δεν διαθέτει αγωγό. Η όλη δραστηριότητα η οποία θα προσανατολιστεί προ αυτή την περιοχή θα επιφορτίσει έτη περαιτέρω την υπάρχουσα υποδομή του ΒΟΑΚ. Επομένω. Αν όχι τώρα, στο μέλλον θα πρέπει να παρεξεταστεί και η δυνατότητα, θα μπορούσε για παράδειγμα μέχρι τη Χερσόνησο να γίνει η τα μάλια, το όριο του Δήμου, το μέσο σταθερή τροχιά και μετά ο αυτοκινητόδρομο που συνδέει η Χερσόνησο με αεροδρόμιο να τροφοδοτεί και να εξυπηρετεί το αεροδρόμιο. Είναι μέτρα τα οποία πρέπει να δούμε. Εμεί τα έχουμε κατά νου να τα προτείνουμε. Φαίνεται ότι δίνεται λύση με την απόφαση του αρμοδίου Υπουργείου να μην καταστραφεί η περιοχή, η ευρύτερη ενδοχώρα εκεί, με το έργο του δρόμου, αλλά να γίνει το τούνελ τελικά. Να. Πληροφορούμαστε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Άρα Υποδομών. Θα πάμε σε ένα τούνελ 1200-1300 μέτρα, που έτσι τουλάχιστον θα αποσοβήσουμε τη μεγάλη καταστροφή στην περιοχή της Άγνου, που είναι μια συστάδα δέντρων, μια χλωρίδα πολύ σημαντική, που πραγματικά... Θα ήταν για το περιβάλλον ολέθριο να προχωρήσουμε σε αυτήν την επιλογή. Αυτό και φαίνεται και ότι αυτό αντισταθμίζεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεκτημένο. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το φράγμα, όπω σε λέμε, επειδή ε, η κλιματική αλλαγή, η κρίση, όπω θέλετε, πείτε <χρεις> το κύριο Δοξαστάκη, είναι εδώ και πλέον τη βιώνουμε όλοι. Είδαμε ότι τα αποθέματα Ελπέσαι. νερού ε, αυτή την ώρα, ε, φέτο τουλάχιστον, δεν ήταν ε, ε, ικανοποιητικά με τα νέα μετεωρολογικά ε, δεδομένα. Η συζήτηση για αυτό που λέγεται νερό και διαχείριση ε, ε, των ε, πόρων, των υδάτινων πόρων, έχει νομίζω ανοίξει Περισσότερο. Πλέον μιλάμε και για μια περιφερειακή διαχείριση Σωστά. του νερού. Ε, το ακούσαμε και από τον κύριο Αρναουτάκη να το θέτει, το ακούσαμε και από την κυβέρνηση να το θέτει. Είστε υπέρ μια τέτοια λύση, η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει όλε τι περιοχέ έτσι όπω πρέπει, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι διαχείριση του νερού και με τα δεδομένα που έχουμε. Η ενιαία διαχείριση θεωρώ ότι είναι πλέον αναγκαιότητα. Μάλιστα, εσεί συζητηθείτε και στο παρελθόν. Εγώ, επειδή είμαι παλιό αυτοδιωτικό, θυμάμαι να έχω συμμετάσχει στα πρώτα αναπτυξιακά συνέδρια, όπου εκεί φέρναμε ω παράδειγμα τον ενίο αγωγό τη Κύπρου, στο Ισραήλ, που έχει διατρέσει όλη τη χώρα ένα αγωγό και όπου υπάρχουν ανάγκε φεύγει νερό, όπου περισσεύει μπαίνει yeah. μέσα στον αγωγό. Η ενιαία διαχείριση λοιπόν είναι δεδομένη και θα έλεγα υποχρεωτική. Το φράγμα, όπω λέμε, είναι ένα σύστημα ενιαία διαχείριση. Το λάθο που κάναμε. Και θεωρώ ότι πρέπει σύντομα να το ξεπεράσουμε, είναι ότι αρχιεστήκαμε μόνο στο φράγμα που σε λέμε ότι θα μπορούσε να λύσει το νερό. Υπάρχουν πάρα πολλά υπόγεια νερά. Πρέπει να σα πω ότι το 50% του βρόχινου νερού, όλε οι κατακριμνήσει, το 50% πάει στη θάλασσα, το υπόλοιπο εμπλουτίζει τον υδροφορέα. Δεν κάναμε ένα σωστό πρόγραμμα προσέγγιση αξιοποίηση του υπόγειου υδάτινου αδυναμικού. Θα το κάνουμε τώρα, γιατί η ξηρασία εκεί μα οδηγεί. Και επίση είναι επιτέλου ώρα να αξιοποιηθούν τα πολύ σημαντικά νερά του ποταμού Αλμυρού. Θα πρέπει λοιπόν να προσανατολιστούμε, να χαράξουμε, να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε ένα αγωγό ο οποίος θα μπορεί να διοχετεύσει όλες τις ποσότητες του γλυκού νερού που επί δύο μήνες στη σημερινή περίοδο εκβάλλει ο ποταμός στη θάλασσα, να αποθηκεύεται στο φράγμα από Σελέμη, να επεκταθεί ο αγωγό και προ το Δήμο Αλεβιζίου να υδροδοτηθούν και αυτοί από το φράγμα από Σελέμη και βεβαίω να αξιοποιήσουμε και όλε τι άλλε δυνατέ λύσει, όχι όμω την αφαλάτωση που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι λύση, γιατί πέραν του ότι ένα 50% τη ποσότητα του νερού που αξιοποιεί πάει στη θάλασσα, δημιουργεί και άλλου είδου προβλήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη δεν είναι η Κύπρο. Έχει πολλά υπόγεια νερά και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε γιατί δεν μπορεί να, να υπάρξει και ανάπτυξη. Αυτή την προσοχή μα, ε. Ναι, θεωρώ ότι παρά το ότι έχουν γίνει μελέτε στο παρελθόν, παρά το ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή υπηρεσία στην αποκεντρωμένη που ασχολείται με τα νερά, θα πρέπει η πολιτεία όπως αποφάσισε για την άρδευση να προχωρήσει στο μοντέλο της Θεσσαλία μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν αυτή την περιοχή πρόσφατα και ο κύριος Αυγενάκης ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και συζητείται στα επίπεδο Κρήτη αυτό το μοντέλο. Βέβαια τώρα είναι σε εξέλιξη η ανακοίνωση τη κυβέρνηση ότι θα πάμε και σε Ενιαίου φορεί σε σχέση με την ίδρυυση λέει θα καταργηθούν οι ΔΕΙΑ και θα πάμε για ένα φορέ στην Κρήτη. Ναι. Αυτό όμω θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Χρειάζεται προβληματισμό, υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν στάσει. Αλλά μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και τη σωστή πληροφόρηση μπορούμε ναι. να οδηγηθούμε ναι. στην καλύτερη λύση. Μάλιστα, και ο κ. Μερινάκη για το συγκεκριμένο θέμα ό,τι έχει να κάνει με την κατάργηση των uh, ΔΕΗ έχει διατυπώσει αρκετέ διατάξει. Ναι, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκέ οδηγίε, υπάρχει πλαίσιο το οποίο καθορίζει και το πώ θα αναχτίσει. Στο κόστο του νερού και πώ θα προστατεύσει αυτό το φυσικό πόρο, πώ θα τον διαχειριστεί. Αλλά οφείλουμε να πούμε όμω ότι οι δήμαρχοι αυτή την περίοδο βρεθήκαν σε πολύ δινή θέση λόγω τη αύξηση του ενεργειακού κόστου. Ναι, αυτό λοιπόν επιβάρυνε πάρα πολύ τη ΔΕΗΑ τα τιμολόγια. Εμεί πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τα τιμολόγια για ευπαθεί ομάδε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Άρα δεν είναι λύση η αύξηση μόνο των τελών. Και είναι και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά σε κάθε Ακριβώς. δήμο, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή ανάγκε σε περιοχέ, άλλε Ορνές, Καταρχήν, η ενιαία διαχείριση ακούγεται πάρα πολύ καλά. Οικονομίε κλίμακα ερχόνται στο μυαλό μα. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα, συνθήκε που αν δεν ικανοποιηθούν, δεν εξασφαλιστούν. Θεωρώ ότι θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Mm. Καλό θα είναι λοιπόν να συζητήσουμε. Είναι ευκαιρία που η κυβέρνηση ανοίγει τώρα το θέμα με τι νέε δημοτικέ αρχέ. Πεδίο δόξη λαμπρών mm. ο διάλογο mm. και θα καταλήξουμε στη σωστότερη λύση και απόβαση. Να γίνει βήμα-βήμα λοιπόν ακριβώς, και... Ακριβώς. και σωστά και να ακουστούν βέβαια πρώτα απ' όλα οι δήμαρχοι οι οποίοι Βεβαίως. θα μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό. Το αυτοδιοικητικό περιβάλλον τη χώρα, κύριε Δοξεστάκη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, έχετε γράψει και βιβλίο σχετικά με τα, με τα αυτοδιοικητικά. Σήμερα έρχεται να αντιμετωπίσει και την επόμενη πενταετία περισσότερο προκλήσεις από άλλες περιοχές και το βάζω αυτό σε, μια, σε, ένα γενικότερο πλαίσιο με δεδομένο ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτοδιοικητικούς όπως είστε εσείς και να λένε πού είναι η ουσιαστική αυτοδιοίκηση, η διοίκηση των περιοχών με τους πόρους ε, που θα μπορούν να έχουν οι δήμοι και θα μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους τα προβλήματα και τις ανάγκε ανάγκες θα. των πολιτών. Καταρχήν να πούμε ποια είναι η επιδίωξη και ποια είναι η στόχευση τη αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση λόγω του ότι ζητνιάζει με τον πολίτη, καλείται Πολύ πιο αποτελεσματικά από το κεντρικό κράτο, που επιτέλου πρέπει να περιοριστεί στα εθνικά θέματα, να λύσει προβλήματα των δημοτών. Αυτό το προβλέπει το Σύνταγμα, το κατοχυρώνει και το επιβάλλει. Και μάλιστα για κάθε αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στου Δήμου θα πρέπει να συνοδεύεται με πόρου. Δυστυχώ όμω όλε οι κυβερνήσει δεν αποδίδουν τα οφειλόμενα κατά τον νόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα υπάρχει μια παρακράτηση περίπου 700 εκατομμύρια από του κεντρικού αυτολίου πόρου επειδή υπάρχει μια σφαλμένη, σκόπιμη εφαρμογή του νόμου. Αυτό πρέπει να εκλείψει. Επίση η αποκέντρωση επιτέλου πρέπει να γίνει πράξη. Πρέπει να καταλάβει το κεντρικό κράτο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει την εξουσία του όταν αποκεντρώσει αρμοδιότητε συγκεκριμένε στα πλαίσια του συντάγματο τη τοπική κοινωνία. Που τώρα και δεν καλύ... γίνεται. Βεβαίω δεν υπάρχει. Οι αιρετοί καλούνται να σηκώσουν ένα βάρο για πολλά ζητήματα, πολλά προβλήματα, χωρί να έχουν τη διδυτική αυτοτέλεια και την οικονομική αυτοδυναμία να το πράξουν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τούτη την πενταετία υπάρχουν προκλήσει. Άλλαξε λίγο το σύστημα το εκλογικό που Κατά ψέματα δημιούργησε τριβέ, yeah. προβλήματα κυβερνησιμότητα στην προηγούμενη περίοδο. Ήταν δυσλειτουργικό, τελικά Ήταν. έτσι όπω έγινε. έτσι. Θεωρώ όμω ότι και η καταστατική θέση των ερετών, η θεσμική δυνατότητα των Δήμων, η αυτοτέλεια, αν θέλετε, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο κυρίαρχο όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει επιτέλου ένα πολιτικό όργανο και όχι να διαχειρίζεται πλήθο δευτερευουσών ζητημάτων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτά όλα θα δώσουν μια οντότητα στην αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει μια αυτοτέλεια και ειλικρινά θα είναι και υπέρ του κράτου και υπέρ τη κοινωνία. Και έτσι πορεύονται τα σύγχρονα κράτη τη Ευρώπη. Εμεί δυστυχώ είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Σε κομμάτια που βρούν την αποκέντρωση. Υπάρχει, Πάρα πιστεύετε, η πρόθεση να ανοίξει η συζήτηση για την αυτοδιοίκηση η στο αυτοί... σύνολό τη έτσι όπω πρέπει. Τα συνδικαλιστικά μα όργανα έχουν την πρόθεση. Νομίζω ότι υπάρχουν προτάσει. Υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπάρχει πρακτική, υπάρχει εμπειρία. Να σα πω τι κάνουμε εμεί. Βρεθήκαμε άτυπα, χωρί ακόμα να έχουμε παραλάβει, τέσσερι δήμαρχοι. Ο Δήμαρχο Μινό, ο Δήμαρχο Βιάνου, αρχανό τη Ρωσίου Χερσονήσου, ω Δήμοι που περιβάλλουμε το νέο αεροδρόμιο mm -hmm. και κάτσαμε κάτω και καταγράψαμε κάποια προβλήματα, δυνατότητε, προοπτικέ. Επισκεφθήκαμε τον κύριο Περιφερειάρχη, συζητήσαμε και ήδη είμαστε στο πρόπλασμα τη διαμόρφωση ενό προγράμματο αναπτυξιακού τοπικού, το οποίο με κάποιου πόρου αρκετά σημαντικούς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε δεδομένα που θα προκύψουν από αυτό το μεγάλο έργο ή που θα αλλάξουν τη ζωή των κατοίκων και πρέπει να παρεύουμε διορθωτικά. Αυτό είναι κάτι θετικό. Αν αυτό λοιπόν που κάνει η περιφέρεια με του Δήμου το έκανε και η κυβέρνηση με όλη την αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι θα ήταν υπέρ τη πολιτεία, υπέρ του έθνου, γιατί η αυτοδιοίκηση Όπου μπει, και αυτό δεν είναι τυχαίο, βλέπετε στι δημοσκοπήσει ότι συνεχίζουν οι αιρετοί τη αυτοδιοίκηση δεν είναι πολύ ψηλά. Yeah. Παρά τα φαινόμενα που υπάρχουν παντού, δεν έχει παντού χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην αυτοδιοίκηση, Όχι. ειδικά Όχι. του πρώτου, πρώτου βαθμού Ακριβώς. και του δεύτερου βαθμού. Αλλά επειδή ο κόσμο το νιώθει πιο οικείο ε, σε ό,τι έχει Ακριβώς. να κάνει με τι ανάγκε του και με την καθημερινότητά του, δεν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Άρα Επίση, εγώ θα έλεγα και βλέπω ότι επειδή είπατε προηγουμένω ότι η κρίση είναι εδώ η η το ενεργειακό πρόβλημα, η αξιοποίηση mm. άλλων μορφών ενέργεια και επίση η ψηφιακή μετάβαση, η δημοκρατική προσέγγιση και η ομογενοποίηση και η κοινωνική συνοχή των Ευρωπαίων, εγώ θεωρώ ότι στα πεδία αυτά η αυτοδιοίκηση στην πολιτική προστασία. Όποτε γίνει ένα έκτακτο φαινόμενο που εκδηλώνεται με ακραίο τρόπο. Οι δήμαρχοι φταίνε που δεν αξιοποίησαν τα χρήματα ναι. για την πολιτική προστασία. Επιτέλου, όμω, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα πολιτική προστασία που ο καθένα θα έχει το ρόλο του. Ευτυχώ, προχθέ τροποποιήθηκε ο νόμο, ο 4662, που αφορούσε την πολιτική προστασία. Προκύψανε κάποια δεδομένα θετικά, και νομίζω ότι εκεί πάνω, στον παλιό ξενοκράτη, πρέπει να mm -hmm. χτίσουμε το νέο σύστημα. Ξέρετε ότι με νόμο έχει περάσει στους Δήμους η διαχείριση κινδύνων. Είναι το λεγόμενο risk management. Η no. Οι Δήμοι πλέον δεν είναι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί του παρελθόντος που εκδίδανε κάποια πιστοποιητικά οικογενειακή κατάσταση. Είναι αναπτυξιακή, κοινωνική, πολιτιστική και κοινωνική θεσμή. Με πολύπλευρο έργο mm -hmm. και πρέπει να στηριχτούν. Να φανταστώ για να, να, να επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα ε, σε αυτό που είπατε για τη συνάντηση των τεσσάρων δημάρχων, οι οποίοι έχετε να κάνετε με το νέο Διεθνέ Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όμορφοι δήμη. Θα διεκδικήσετε ω τέσσερι λοιπόν και κάποιε επαφέ ενδεχομένω και κάποια πράγματα με, στα, στα συναρμόδια Υπουργεία που έχουν Ασφαλώς να κάνουν. Συγγνώμη, θα το πράξουμε αεροδρόμιο. και θα, θέλω θα αλλάξει η πω, φυσιογνωμία τη περιοχή. Και εκεί. σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια, δεν αφήνουμε απ' έξω το ροπέδιο ναι, το, μπορεί, το οποίο μπορεί να μείνει στο νομό ήρα θεωρώ ότι επηρεάζεται, επηρεάζει και θεωρώ ό,τι αφορά το Δήμο το δικό μου έχουμε άμεση γητνία στη σχέση, εξάρτηση. Μεγάλο μέρο τη κοινωνία τη δική μα έχει μία σχέση και μία συνεργασία και θεωρώ πρέπει να το κάνουμε. Εγώ προσωπικά θα επιδιώξω συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχω κάποιε ιδέε να του καταθέσω, κάποιε προτάσει που αφορούν τον τουριστικό τομέα θα σα πω ότι σε εφαρμογή του νόμου θα διεκδικήσω να κατοχυρωθεί θεσμικά με νόμο ω πρότυπο τουριστικό προορισμό, γιατί θεωρώ ότι η βάση του νόμου του 2021 έχει όλα εκείνα τα ζητούμενα, τι προδιαγραφέ που ορίζει ο νόμο. Γιατί αμέσω δημιουργείται οργανισμό διαχείριση και προβολή του προορισμού, mm -hmm. αμέσως αμέσω μπαίνουμε στο μοντέλο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, όπου βάζουμε και άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με φυσικού πόρου, όχι μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, εναλλακτικέ μορφέ, αλλά να γίνουν και έργα βασικά Άλλε δυνατότητε λοιπόν Ακριβώς. για την περιοχή ανοίγουν έτσι και ευχόμαστε φυσικά. Και Σε αυτή την προσπάθεια ασφαλώ και θα έχουμε στενή συνεργασία με όλε τι τάξει, με του ξενοδόχου, του εργαζόμενου, του πολίτε και πρέπει να σα πω ότι μεταξύ των άλλων. Θα συστήσουμε ένα τοπικό αναπτυξιακό συμβούλιο, mm -hmm. στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι πλουτοπαραγωγικές τάξεις mm -hmm. και θα ανταλλάσσουμε απόψεις, θα συζητούμε γύρω από τις λύσεις που πρέπει να είναι ενδεδειγμένες. Και βεβαίω στο κομμάτι που αφορά την νεολαία, τους νέους ανθρώπους, εκεί θα δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μας βγάλατε αρκετέ ειδήσει, κύριε Δοξαστάκη θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα σαν Δήμο που έχει μια οντότητα με συνεργασίε, με αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν, που πάντα υπάρχουν πόροι. Βεβαίω δεν υπάρχει το προσωπικό, αλλά εκεί θα ζητήσουμε τη στήριξη τη κυβέρνηση με συνεργασίε με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα να δούμε πώ θα καλύψουμε αυτό το γένο. Κλείνοντα, τελευταία ερώτηση. Πολύ σύντομα θα ζητήσω το, το δικό σα το σχόλιο. Αν α, υπάρχουν έτσι συγκεκριμένε προτεραιότητε ή αποφάσει που έχετε στο μυαλό σας ότι έχει να κάνει με την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Δηλαδή, στη βάση πιανού κριτηρίου θα γίνει περισσότερο. Έχω καταλήξει. Κατανομή. Η αντιδήμαρχη θα είναι 7 συν 2, άμυστη 9. Ο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε οργανισμού, έχουμε νομικά πρόσωπα που δεν καταργούνται. Η βασική προτεραιότητα είναι η διαθεσιμότητα. Χρόνο, παρουσία, όρεξη έχουν όλοι. Είναι ευτυχέ το γεγονό ότι εκλεγήκαν νέοι άνθρωποι. Και επίση πρέπει να σα πω ότι θα αξιοποιήσω νέου ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί, αλλά θεωρώ ότι είναι το μέλλον του τόπου. Και επίση η Δημοτική Παράταξη θα μεταβληθεί σε όμιλο προβληματισμού, θα γίνει αστική εταιρεία ή σωματείο, το οποίο θα συνεχίσει να δουλεύει καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας Καμία σχέση με τη Δημοτική Αρχή για να μπορεί να ενημερώνει να δίνει πληροφόρηση, γνώση γύρω από την αυτοδιοίκηση και κυρίω να είναι ένα πυρήνα, μια κυψέλη συμμετοχή νέων ανθρώπων για να παραχθούν τα επόμενα στελέχη. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο το ότι διαπαιδαγωγεί του πολίτε, αλλά πρέπει να έχετε καταλάβει από την εμπειρία σα ω δημοσιογράφο ότι πολλέ φορέ τροφοδοτεί και το κεντρικό πολιτικό προσωπικό με πολύ σημαντικά στελέχη. Σίγουρα. Γιατί τα τοπικά προβλήματα είναι μεγάλο σχολείο. Σα ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ ναι. να είστε καλά για τη δυνατότητα που καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.